Γεια σας παιδιά, το Τσικάς Κρίσος εδώ, προπόνηση πάνω μέρος σήμερα και μόλις τελειώσαμε, ακολουθεί βιντεάκι με την πρόοδο στις πιέσεις στήθους σε οριζόντιο πάγκο που είχα από το 2014 μέχρι σήμερα, όπου είχα ένα τραυματισμό και τον ξεπέρασα σιγά σιγά κάνοντας όσο γίνεται ελαφριά και δυναμώνοντας τους ώμους. Στο νόμο ήταν ο τραυματισμός. Το 2014 από τα 70 κιλά μερικές επαναλήψεις μέχρι προχθές που έκανα τα 140 κιλά μία επανάληψη. Το πιο βασικό είναι η δυσκολότερη άσκηση για μένα, διότι έχω μακριά άκρα και μεγαλύτερη απόσταση να διανύσω τα χέρια μου, και να ξέρετε ότι οποιοδήποτε για να έχει αποτελέσματα στο γυμναστήριο, είτε σε μυϊκή δύναμη είτε σε μυϊκή υπερτροφία, μυϊκή μάζα, θα πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια. Πώς πετυχαίνεται αυτό? Θα πρέπει να μένει εκτός τραυματισμού. Όσο πιο πολύ μπορείς να κρατηθείς εκτός τραυματισμού, τόσο πιο πολύ αποτέλεσμα θα έχεις. Όταν τραυματίζεσαι, σε ρίχνει πίσω. Άρα, το πιο βασικό είναι αυτό, ότι όσο πιο πολύ μένεις εκτός τραυματισμού, τόσο πιο πολύ κερδίζεις. Αυτό ήταν λοιπόν, πάμε να δούμε το βιντεάκι. Και είναι και ο Γιάννης Γιατζόγλου μέσα στις τελευταίες αναλαμπές του. Φύγαμε. Μαλακή σου άρα, μας κάνουν ρεζίλι. Θαυμάζω. Thank you.
Να μην τα έκανα 2-3 ακόμα γιατί θα ξεφθαίνεις από πολλούς.